64.000 τουρίστες λιγότεροι από πέρυσι αφήξησαν φέτος στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, όπου η πτώση αγγίζει το 2% από τις αρχές του έτους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στα 3,5 εκατομμύρια που έρχονται είναι ελάχιστο νούμερο και δεν μπορούμε κάθε χρόνο να πηγαίνουμε συν 5, συν 10, συν 15, γιατί τα τελευταία 6-7 χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και Κρήτη έχει κάνει πάνω από 50% αύξηση. Σε επίπεδο Κρήτης, η μείωση των αφίξεων στα αεροδρόμια εκτιμάται γύρω στο 5% μέχρι το τέλος του έτους. Οι αριθμοί θα είναι γύρω στο 4,5-5% μείον σε σχέση με πέρυσι. Όμως τα έσοδα και ιδιαίτερα τα κέρδη θα είναι πολύ χαμηλότερα. Όλο και περισσότεροι οι πελάτες αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν ένα αυτοκίνητο και γυρνάνε την Κρήτη, μένουν σε πολύ μικρά καταλήματα ή δεν μένουν. Αισθητή ήταν η πτώση τουριστών από τη Ιουγκοσλαβική αγορά, αντιθέτως μικρότερη είναι η πτώση από τη Γερμανική αγορά. Στον αντίποδα, μικρή αύξηση τουριστών καταγράφηκε από Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία και άλλες χώρες. Μεγαλύτερη πτώση είναι από τη Ιουγκοσλαβική αγορά, γύρω στο 40%. Η Γερμανία είναι μείον 4%. Οι Ρώσοι έχουν μία πτώση γύρω στο 12%. Υπήρξε έλλειψη αεροσκαφών μετά την καθήλωση των Boeing 737 MAX. Δεύτερον, υπήρξε το κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας στη Γερμανία. Η αλήθεια ήταν ότι φέτος δεν ήταν τόσο ικανοποιητική και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από συναδέλφους. Ήταν ένας τουρισμός φέτος πάρα πολύ φτωχός, να το πω έτσι, όπου δεν καταναλώναν οι άνθρωποι, κοιτούσαν τους καταλόγους μας, φεύγανε και αυτό καταλαβαίνετε είναι μια σημαντική εικόνα για μας. Μειωμένα τα έσοδα και στον κλάδο του ταξί, με τους ιδιοκτήτες ή τους οδηγούς να αναφέρονται στην έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών για την υποκλοπή του μεταφορικού τους έργου. 10-12% πιστεύω ήταν σίγουρα. Η πτώση. Ναι, ναι. Δεν μετακινούνταν εύκολα οι τουρίστες. Προτιμούσαν τα λεωφορεία ή να πάρουν κάποιο νοικιαζόμενο. Ούτε προχώρησαν όλα αυτά τα οποία είχαν προαναγγείλει ότι θα υπάρχουν οι διάφοροι ελεκτικοί μηχανισμοί, θα ενημερώνεται το Υπουργείο και τα σχετικά. Τίποτα απολύτως. Η επόμενη χρονιά, τουλάχιστον μια αεροπορική εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει δρομολόγια από τις αρχές Μαρτίου. Το οποίο αυτό, κατά την εκτίμησή μου, είναι πολύ θετικό.